Κρίσιμη θεωρεί ότι η ερχόμενη Δευτέρα για το καζίνο Λουτρακίου, αφού η αρμόδια επιτροπή υπαιγνίων του Υπουργείου Οικονομικών έχει καλέσει απολογία την κοινοπραξία για χρέη εκατομμυρίων ευρώ που οφείλονται στο κράτος, αρκετά εκ των οποίων μάλιστα δεν έχουν διακανονιστεί, άγνωστο για ποιον λόγο. Ουσιαστικά την Δευτέρα στην Αθήνα αναμένεται να μεταβούν διοίκηση, δήμος αλλά και σωματείο εργαζομένων για να μεταφέρουν το αίτημά τους προς πάσα κατεύθυνση και ιδιαίτερα προς την πλευρά του Υπουργείου για το καζίνο. Πρέπει να μείνει ανοιχτό πάση θυσία και να διασφαλιστούν οι 1.400 περίπου θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη εντύπωση πάντως προκάλεσαν οι δηλώσεις του Πρόεδρου του Σωματείου Εργαζομένων σήμερα στην εκπομπή 8 στον αέρα, στο Άξιον, κ. Βασίλη Δραμουντάνη, ο οποίος ανέφερε ότι το Μάιο του 2012, κατά τη διάρκεια των γνωστών κινητοποιήσεων των εργαζομένων, η διοίκηση είχε ανακοινώσει ότι αν δέχονταν μείωση 6,5% στις αποδοχές τους και τετραήμερη εργασία, τότε θα έβαζαν αρκετά εκατομμύρια ευρώ στην κοινοπραξία. Η εντύπωση έγινε στο γεγονός ότι εδώ και καιρό η διοίκηση πιέζει το Δήμο για τη μετατροπή της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία ώστε να μπορέσουν να μπουν χρήματα στα ταμεία και να πληρωθούν οι οφειλές. Αυτό δεν ίσχυε άραγε το 2012. Η ουσία είναι ότι το καζίνο Λουτρακίου, το μεγαλύτερο της Νότιας Ευρώπης, πρέπει να παραμείνει ανοιχτό πάση θυσία προς συμφέρον όλης Κορινθίας και της τοπικής κοινωνίας και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και να μην είναι οι εργαζόμενοι συνεχώς υποκαθεστώς ανασφάλειας για την εργασία τους. Να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για το μεγαλύτερο καζίνο της Ευρώπης. Ένα αυτό. Δύο. Από τον Αύγουστο και μετά έχει αρχίσει από τα μέσα και από τους διοικούντες το καζίνο θα κλείσει, κλείνει συνέχεια. Το καζίνο θα κάνει στάση πληρωμών. Αυτό το έχει πει και ο κύριος Ρεμαντάς. Είπα. Τα μέσα. Ναι, και οι διοικούντες με επιχείρηση. Θα κλείσει το καζίνο, θα συμπληρωμών, τώρα λένε ότι τη Δευτέρα θα κλείσει και δημιουργούν, πέρα από τη δυσφήμιση που κάνουν την επιχείρηση, δημιουργούν και μια τεράστια ανασφάλεια στους εργαζομένους. Μάλιστα. Μπήκαμε στο σωματείο μας και ενημερώσαμε και χθες και προχθές ότι τη Δευτέρα η Επιτροπή Καζίνο, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου του Καζίνου, των παιχνίων, sorry. Είναι καινούργια επιτροπή, είναι εξάρτητη αρχή, είναι ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Οικονομικών είναι. Είναι καινούργια. Γιατί το καζίνο που βασικά ήταν σφαλή. Τρεις μήνες ζωή, με το που άνοιξε πήγαμε εμείς με τον γραμματέα του Σωματείου και μιλήσαμε με τον πρόεδρο της. Κάλεσε τα καζίνο τα οποία οφείλουν το φόρο παιχνιδιών που είναι 35% κάθε μήνα. Τα καζίνο τα οποία χρωστάνε φόρο παιχνιδιών, τα κάλεσε για να κουβεντιάσουν πώς θα πάρει η Επιτροπή, το κράτος, τα λεφτά του. Έχετε να μου πείτε κάποιο νούμερο, τι χρωστάει δηλαδή σε αυτό το κομμάτι? Σήμερα που μιλάμε πρέπει για το καζίνο του Τραχύρων γύρω στα 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια, ναι. Μάλιστα. Μεγάλο ποσό. Κοιτάξτε, από πέρυσι το Μάιο μέχρι τώρα. Μάλιστα. Μεγάλο ποσό. Για μας, χωρίς λόγο η εταιρεία προχώρησε σε διακανονισμούς, είναι ποσά που έχουν διακανονιστεί με το Υπουργείο Οικονομικών και αυτά δεν είναι να βάλουν σε ρύθμιση με το 106 βήτα μεθαύριο. Μάλιστα. Και ποσά που είναι από το Ιούλιο και μετά, τα οποία δεν είναι ακόμα αρρυθμισμένα. Εκτιμώ ότι τη Δευτέρα τους φωνάζει, μάλλον για τα δεύτερα ποσά. Λοιπόν, πέρυσι το Μάιο, ναι, που κάναμε διαπραγματεύσεις, μας είπανε ότι αν η εταιρεία έκανε 82 εκατομμύρια ευρώ τζίρο προφόρων. Μάλιστα. Και αντί προφόρων. Και εμείς οι εργαζόμενοι μειώναμε το μισθό μας το 6,5%. Μάλιστα. Που το κάναμε. Πηγαίναμε σε τετραήμερο. Από 5 μέρες εργασίας την εβδομάδα πήγαμε σε 4. Μάλιστα. Στην ουσία και δίναμε στην εταιρεία ένα αέρα 10 εκατομμυρίων περίπου ευρώ. Μάλιστα. Θα βάζανε και αρκετά χρήματα, γράφει η ανακοίνωση. Εμάς μας λέγανε στις διαπραγματεύσεις για 20 εκατομμύρια. Αλλά να πάμε. Για πόσα? Για 20. Θα βάζανε μια δοχή στην κοινοπραξία. Λοιπόν, λέγανε ότι όμως. Να μην πάμε στο ποσό. Λέγανε ότι θα βάλουν οι μέτοχοι πολλά χρήματα στην κοινοπραξία. Πριν γίνει ΑΕ. Για να σωθεί. Αν τα χρήματα αυτά, όχι 20, τα 10 να μπαίνανε πέρυσι το Μάιο, δεν θα χρειαζόταν ούτε να δανειστούν, ούτε να κάνουν διακανονισμούς με το φόρο παιχνιδιών. Και το χειρότερο ακόμα, το καζίνο θα ήταν πρώτο χωρίς υποχρεώσεις και χωρίς να βγαίνει
και να δώσει ο κοφαντίο ο καθένας ότι κλείνει, ότι δεν μπορεί να. Ότι κλείνει, θάση πληρωμών. Δεν μπορεί μια επιχειρήση αυτού του μεγέθους να απαξιώνει τόσο πολύ. Δεν βάλανε χρήματα για να στηρίξουν την επιχείρησή τους. Από πέρυσι το Μάιο έχουν αρχίσει να κάνουν διακανονισμούς. Αρχίσανε να μην πληρώνουν αρχικά το φόρο στο δημόσιο, την κανιότητα των παιχνιδιών, και φτάσανε πέρυσι τον Ιούνιο να διακανονίσουν ένα ποσό. Τα οποία μαζί διακανονισμένα και διακανονίσαν το χάρος είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Μάλιστα. Σήμερα που μιλάμε. Και εμάς τους εργαζόμενους, τους δύο προηγούμενους μήνες, μας πληρώσανε σε δύο δόσεις. Δεν είναι τώρα τα 500 χιλιάρικα που ήταν το Σεπτέμβριο η διαφορά να πληρώσει, όπως λέει η σύμβαση, δεν τα διεργάσει με το μήνα και να μην βάλει τον εργαζόμενο στην αγωνία αν θα πληρωθεί.